Λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση εκ μέρους του Κέντρου ΑΜΕΑ Γιώργου Γαζάρου και την κοπή της Βασιλόπιτάς μας, μιας πατροπαράδοτης θερετής όπου τα ήθη και παραδόσεις της χώρας μας μας κρατούνται ζωντανά και μεταλαμπαδεύονται στις νεότερες γενιές. Η παρουσία σας μας γεμίζει ιδιαίτερη χαρά και κουράγιο για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Το Κέντρο ΑΜΕΑ είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική εθελοντική οργάνωση που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 54 ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία από την πόλη και επαρχία της Λάρνακας. Λειτουργεί 3 προγράμματα, το Κέντρο ημέρας, επαγγελματική αποκατάσταση με στήριξη της πίτης στην κοινότητα. Τα προγράμματα είναι βασισμένα στις αρχές και τις αξίες που διέχουν όλες τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες που ασχολούνται με άτομα με αναπηρία γενικότερα και ειδικότερα με νοητική στέρηση. Ο σκοπός μας του Κέντρου ΑΜΕΑ είναι μέσω αυτών των δραστηριοτήτων να δώσει το μήνυμα ότι τα άτομα έχουν ανεξάντλητες ικανότητες και ιδιαίτερα χαρίσματα. Τη χρονιά που μας πέρασε, μας δόθηκε η ευκαιρία να οργανώσουμε διάφορες δραστηριότητες με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει το Κέντρο ΑΜΕΑ σε άτομα με νοητικές αναπηρίες. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος, συμπορευόμενοι με το περιβόλι του Αγίου Λαζάρου, όσοι είναι οι διοργανωτές στο φιλανθρωπικό φεστιβάλ, ο Άγιος Λάζαρος και ο μικρός του φίλος Σάββας, όπου μέρος των εσόδων δόθηκε για την οικονομική ενίσχυση του Κέντρου ΑΜΕΑ Άγιος Λάζαρος. Ως ένδειξη αναγνώρισης, εκτίμησης, ευγνωμοσύνης και άρεστης συνεργασίας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Μέγα Ευεργέτη του Κέντρου ΑΜΕΑ, Άγιος Λάζαρος, τον κύριο Λάζαρο Φιλίππου, ο οποίος... στέκεται αρρωγός και συμπαραστάτης της προσπάθειας που καταβάλει το Κέντρο ΑΜΕΑ, Άγιος Λάζαρος, στηρίζοντας δυναμικά και ενισχύοντας οικονομικά το κέντρο μας. Κύριε Φιλίππου, εκ πάθους καρδιάς σας ευχαριστούμε για την ευγενική σας προσπάθεια για οικονομική ενίσχυση του Κέντρου ΑΜΕΑ Άγιος Λάζαρος. Με τις ευλογίες του Αγίου Λαζάρου, οι προσπάθειές σας ως εμπνευστής της διοργάνωσης του φιλανθρωπικού φεστιβάλ ο Άγιος Λάζαρος και ο μικρός του φίλος Σάββας απέδωσαν καρπούς. Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε επίσημα ότι φέτος δόθηκε από την Επιτροπή Διοργάνωσης του Φιλανθρωπικού Φεστιβάλ ο Άγιος Λάζαρος και ο μικρός του φίλος Σάββας το ποσό των 45.000 ευρώ για τη στήριξη Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η συνεχή στήριξη και οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουν από τα έσοδα του Φιλανθρωπικού Φεστιβάλ, ο Άγιος Λάζαρος και ο μικρός του φίλος Σάββας, είναι μέρος του έργου διακονίας, προσφοράς και αγάπης του περιβολιού του Αγίου Λαζάρου. Το αξιόλογο αυτό έργο, το οποίο επιτελείται, είναι βασισμένο στην εθελοντική και ανθρωπιστική δράση της ομάδας εθελοντών του περιβολιού του Αγίου Λαζάρου. Με την έμπνευση και την καθοδήγηση του κύριου Λάζαρου Φιλίππου, αλλά και τις ευλογίες του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κητίου, κύριου κύριου Νεκταρίου, επιτελείται ένα θεάριστο έργο διακονίας, προσφοράς και αγάπης προς τον συνάνθρωπο αλλά και την κοινωνία. Κύριε Φιλίππου, ταπεινά και ανθρώπινα, αισθανόμαστε την ιδιαίτερη χαρά να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη συνεχή στήριξη που μας παρέχετε. Το φως των πρωτοπουλειών σας μας εμπνέει, μας δίνει ελπίδα και μας δείχνει τον δρόμο της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Πραγματικά είμαστε βαθιά συγκινημένοι από το σπουδαίο έργο που επιτελείτε. Και για εσάς προσωπικά, αλλά και για τους εθελοντές του περιβολιού του Αγίου Λαζάρου. Παρακαλούμε λοιπόν τον κύριο Λάζαρο Φιλίππου, επιστάτη του περιβολιού του Αγίου Λαζάρου, αλλά και μέγα ευεργέτη του Κέντρου ΑΜΕΑ Άγιος Λάζαρος, όπως προσέχει για την απονομή τιμητικής πλακέτσας. Μέχρι να έρθει η πλακέτα να την αφήσει παραδόση.
σειρά μου να ευχηθώ πρώτα απ' όλα σε όλες καλή χρονιά και να ευχαριστήσω τον φίλο Λάζαρο, ο οποίος εδώ και χρόνια είναι δίπλα στο κέντρο μας. Μας βοηθά με διάφορους τρόπους, συνέχεια το μυαλό του δουλεύει για να σκεφτεί τρόπους με τους οποίους να μπορέσουμε εμείς ως κέντρο να προσφέρουμε όσο το δυνατόν τα καλύτερα σε όλους εσάς για να... ό,τι σας αξίζει, βασικά. Πραγματικά, με δεδομένο ότι είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ότι η υποστήριξη που έχουμε από το κράτος υπάρχει με έναν, δεν είναι αρκετή, και ότι η δυνατότητα που μας δίνεται να προσφέρουμε στο κέντρο και στα άτομα που εξυπηρετούνται από το κέντρο μας εξαρτάται και βασίζεται στον εθελοντισμό. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον φίλο Λάζαρο, στον περιβόλι του Αγίου Λαζάρου και στους εθελοντές του, διότι χωρίς εσάς, που είσαστε πλέον για μας κινητήριος δύναμη, δεν θα μπορούσαμε να προσφέρουμε όσα προσφέρουμε και όσα θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στο κέντρο. Με όποιον τρόπο να σας ευχαριστήσουμε για λίγο. Ευχαριστώ μια ελάχιστη ένδειξη ευγνωσύνης. Θα σας παραδώσουμε αυτήν την πακέτα. Σήμερα βρίσκομαι εδώ, ανάμεσα στους αγγέλους του Θεού, όλοι αξιοποιήκαμε τη μεγάλη τιμή να υπηρετούμε και δέχομαι αυτήν την τιμητική ευχαριστήρια πλακέτα ως να θεωρήσω, να με επιτρέψω με αυτό μου εκπρόσωπο πρώτα του τον μεγάλο λόγος που θα πω, του Αγίου Λαζάρου. Δεύτερον, του Μητροπολίτη Κητίου, του Εκλεκτού Ιερατείου του Ναού μας και του όλων των ιερέων της Λάρνακας και όσων βοηθούν στην εκδήλωση, της Πολιτείας, δέχομαι το εκδόνους και της Πολιτείας και των Δημάρχων και της οικογένειας του Μικρού Σάβα, πάνω απ' όλα της κυρίας Νάγιας Καραβουρανιά, τους εθελοντές του Αγίου Λαζάρου, τους 600 τόσους εθελοντές από την Αμερικάνικη Ακαδημία, τότε της Ξενοδοχειακής Σχολής Λάρνακας, του Φόρου, του Περιφερειακού Γυμνασίου Κητίου, όλων όσων έρχονται τη μέρα της εκδήλωσης. Θέλω να με αξιώσει ο Θεός και αυτή η ευχαριστία, πρώτα να απομιμηθεί στον Άγιο Λάζαρο, που είναι ο εγγυητής και ο πιστοποιητής όλων των έργων και με κάθε επιτυχία. Και τούτη η ευχαριστία πρέπει να απομιμηθεί σαν μέγιστη προσευχή στον πολιούχο μας. Επίσης, όπως είπε ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, είναι αχρή η δούλη εσμέ και ότι επίησε, ότι οφείλαμε επίησε, επίηκαμε. Δηλαδή, θεωρούμε ότι κι όντως κάνουμε απλά το τι μπορούμε και στο ελάχιστο από ότι ο πιθανόν ο Άγιος ή η συνείδηση μας διατάσσει και μας καθοδηγεί να πράξουμε εν τούτης δια την πιστοποίηση του Ιησού Χριστού της Παναγίας και του Αγίου Λαζάρου κάθε χρόνο έρχεται και το θεμινό αποτέλεσμα. Αυτά είναι προσωπικές εμπειρίες που ο καθένας τις νιώθει και τις γεύεται από τη στιγμή που μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία. Πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που είναι στυλοβάτες αυτής της ενέργειας. Πρώτον, το κύριο Μαρμαία, εσείς κυρία Πρόεδρε, κυρία Χριστίνα Δημητρίου, κυρία Νάγια, κύριος Αντώνης Αντωνίου, κύριος Αλέξης, κυρία Άντρη. Πρώτη και πάνω απ' όλα, οι άγγελοι του Θεού που αξιωνόμαστε, έχουμε την τεράστια ευτυχία να ζούμε τον Παράδεισο πάνω στη γη, γιατί στον Παράδεισο όσοι να αξιωθούν να πάνε και ευχόμαστε να πάμε όλοι μαζί να ξαναβρεθούμε στην αληθινή ζωή,
Εκεί όπου ο Θεός προγραμμάτισε να ζήσουμε, θα ζούμε μέσα στους αγγέλους. Άρα εμείς έχουμε το προνόμιο να ζούμε με τους αγγέλους πάνω στην γη. Τούτη η παράδοση είναι βαθιά και αμυγές ορθόδοξη και χριστιανική. Ορθόδοξα χριστιανική. Επιλέγει σοφά η Αγία Εκκλησία μας, αλλά και ο ίδιος ο ιδρυτής της Εκκλησίας, ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, ο Θεός μας, να επιτρέπει την κίνηση του Μέγα Ιεράρχη Βασιλείου την 1η Ιανουαρίου. Και γιατί το κάνουμε το πράγμα? Υπάρχει οτιδήποτε τυχαίο γεγονός? Ο Μέγας Βασίλειος ξεκινά τη χρονιά μας, μας ευρωτά, αλλά περισσότερο πιθανόν ο Θεός να θέλει όλοι εμείς και όλος ο πλανήτης, εκτός της μεγάλης ευλογίας που πιάνουμε από τον Μέγα Ιεράρχη Βασίλειο, το γιορτάρι του Θεού, είναι να μιμηθούμε το Θείο που ήταν ο πρώτος και ο ιδρυτής της αληθινής ορθόδεξης φιλανθρωπίας. Αφού ήταν πάμπλουτος, πιθανόν δισεκατομμυριούχος με τα δεδομένα της σημερινής εποχής, όπου επώλησε τα πάντα και ίδρυσε μια μεγάλη πόλη, τη Βασιλιάδα. Στην Βασιλιάδα υπήρχαν λεπροκομεία, γεροκομεία, νοσοκομεία, σχολεία, τα πάντα, και ο ίδιος Ρακέντητος διαγωνούσε με τα γυμνά του χέρια και τους νεκρούς και τους εκατοικούσε, αλλά και έδωσε έτσι το μήνυμα που ήθελε ο Θεός μας να νιώθουμε και να έχουμε σαν πρότυπο ζωής. Άρα, αν συγκρίνουμε τον εαυτό μας όλοι εμείς με το έργο του Αγίου Βασιλείου, του Μεγάλου Ιεράρχη της Ορθοδοξίας, ούτε το χώμα που πατούσε δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αξία. Γι' αυτό, σήμερα με την ευλογία της Σκοπής της Βασιλόπιτας και με καθοδηγητή μας, όπως είναι καθοδηγητής για να ξεκινά η χρονιά του κάθε ανθρώπου, το Μέγα Βασίλειο, αλλά εμείς εδώ έχουμε καμάρι και τιμή τον ίδιο τον φίλο του Χριστού, τον Άγιο Λάζαρο. Εύχομαι οι ευλογίες του Αγίου Λάζαρου, του Μεγάλου Βασιλείου, της Αγίας Μάρθας και Αγίας Μαρίας, να φέρουν κάθε καλό, υγεία, ευτυχία, πρόοδο στις εργασίες μας και σε όλους όσους αγαπούμε και σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Ευχαριστώ.
through the snow on a one horse open sleigh. Oh, the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Went out into the snow, and on my back I fell. The gent was riding by in a one-horse open sleigh. He laughed as there I sprawling lie, but quickly drove away. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh.